Στο προαύλιο χώρο του ΕΚΑΒ Θράκη στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία δοκιμαστικό πιθανής μαζικής καταστροφής για την εξοικείωση του προσωπικού σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Μια φυσική καταστροφή, ένα ατύχημα στο δρόμο ή ακόμα χειρότερα ένα τρομοκρατικό χτύπημα είναι μαζική καταστροφή και στην περίπτωση αυτή το ζητούμενο είναι η άμεση ανταπόκριση των σωστικών υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός που παρέλαβαν μετά από δωρεά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ Θράκης δίνουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να στηθεί ένα κινητό ιατρείο που μπορεί να σώσει ζωές. Είναι δύο οχήματα, μία σκηνή και δύο τρέιλερ. Σεισμούς, πλημμύρες, οτιδήποτε μπορεί να έχει απώλεια ή να σχετίζεται με πολύ κόσμο. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός αποτελούν δωρεά της Ολλανδίας που έγινε προτριετία στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο στη συνέχεια διέθεσε στις υγειονομικές περιφέρειες και στο ΕΚΑΒ. Δεν χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μόνο για μαζικές καταστροφές με πολλαπλά θύματα. Όταν έχουμε ένα σεισμό, όταν έχουμε μια πλημμύρα, στην οποία εμπλέκονται πολλοί πολίτες, οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, ή έχουμε τραυματισμούς, αυτά θεωρούνται ή ένα αεροπλάνο που θα πέσει, ένα λεωφορείο που θα έχει μια εκτροπή ή ένα ατύχημα, αυτά θεωρούνται μαζικές καταστροφές. Δεν έχει τύχει στην περιοχή μας, σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει τύχει. Στην περιοχή μας ακόμα δεν έχει και μακάρι να μην τύχει. Απλά όλες οι περιφέρειες έχουν συγκεκριμένο εξοπλισμό. Όταν θα το χρειαστούμε, να το χρησιμοποιήσουμε. Η αξιοποίηση του οχήματος κινητής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών και η χρήση του εξοπλισμού από το ΕΚΑΒ αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στον τομέα της αντιμετώπισης καταστροφικών συμβάντων, καθώς έχει ως αποτέλεσμα την παροχή πρώτων βοηθειών στον τόπο της καταστροφής σε μηδενικό χρόνο.